Καθώς οι οικογένειες των εχμαλώτων στη Γάζα δίνουν μάχη για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους, η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι θα απελευθερώσει αρκετούς από αυτούς με μη Ισραηλινά διαβατήρια τις επόμενες ημέρες. Πολλοί συγγενείς των εχμαλώτων συγκεντρώθηκαν σε συναγωγή στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης. Αυτή η κίνηση έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση της Χαμάς. Έχουμε ενημερώσει τους διαμεσολαβητές ότι θα απελευθερώσουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό ξένων τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη θέση μας, που είχε προαναγγείλει ότι δεν θέλουμε ή δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να τους κρατάμε στη Γάζα. Στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, συγγενείς εχμαλώτων προέτρεψαν την διεθνή κοινότητα να κάνει περισσότερα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ανθρώπων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου. Χρειαζόμαστε όλη την πίεση που μπορεί να ασκηθεί για να απαιτήσουμε από τη Χαμάς να απελευθερώσει τους εχμαλώτους. Δεν έχει νόημα να ζούμε σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι αρπάζονται από τα κρεβάτια τους, όταν οι άνθρωποι απάγονται απλώς πηγαίνοντας σε ένα πάρτι. Οι συγγενείς αυτών που είναι ακόμα εχμάλωτοι διερωτώνται γιατί η πρόοδος είναι τόσο αργή, αλλά και αν οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας θέτουν σε κίνδυνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα.